Θα έλεγε κανείς καληνύχτα στον κόσμο. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, 25 χρόνια μετά. Η χαρά η προσωπική μου, αλλά νομίζω και του ελληνικού λαού, είναι πολύ μεγάλη να φιλοξενούμε σήμερα, 25 χρόνια μετά, σε μία αφιερωματική διαδικασία, την κόρη του Τσε Γκεβάρα, την Αλέιθα Γκεβάρα Μάρτσο. Θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολλές ώρες. Δεν είμαι όμως εγώ σήμερα το πρόσωπο που δικαιούται να έχει παραπάνω λόγο από το να συνδέσει την παρουσία της Αλέιθας αυτή την αίθουσα, εδώ, όταν στον τόπο μας, 25 χρόνια μετά, σε πολύ μικρή απόσταση από εδώ, καταθέτει στο δικαστήριο η Μάγδα Φίσα, η μάνα του Παύλου Φίσα, του σφαγμένου από φασίστες στον 21ο αιώνα, μόλις πριν από λίγα χρόνια. Το όνομα Γκεβάρα είναι συνυφασμένο, ο Τσε είναι συνυφασμένος με τη θεραπεία, όσα κι αν είναι τα μικρόβια, όσες κι αν είναι οι δηλητηριώδεις πολιτικές, όσοι κι αν είναι η βία στον κόσμο, είναι το εμβόλιο απέναντι σε οποιονδήποτε δοκιμάσει να καταστρέψει την έννοια της Επανάστασης και δι' της Λαϊκής Επανάστασης. Θεωρώ την παρουσία και κυρίως το πολύ μεγάλο αφιέρωμα στα 55 χρόνια από το θάνατο του Τσε πολύ μεγάλη σημασία και κυρίως προσωπικού κόπου θυσιών του Βελισάριου Κωσιβάκη. Για όσους δεν τον ξέρουν ή τον γνωρίζουν τώρα, νομίζω ότι θα είχαμε χάσει πάρα πολλά πράγματα από το πραγματικό σινεμά του κόσμου και πάρα πολλά πράγματα και από την Κούβα και από τη λατινοαμερικάνικη κουλτούρα και επιτρέψτε μου και από την Επανάσταση. Με τη στήριξη της Κουβανικής Πρεσβείας δεν έχουμε παρά να αντιγυρίσουμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τη στήριξή μας στο μαχόμενο σήμερα στον 21ο αιώνα μετά από δεκαετίες εμπάργο κουβανέζικο λαό. Ανοίγω σαν ακόμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που δεν ξέχασε ποτέ την Κούβα, που δεν αντάλλαξε ποτέ την Επανάσταση με τις βολές του καπιταλισμού και που επιμένει να μην ξεχνά πως μπορεί του Τσε να του έκοψαν τα χέρια, να του έκοψαν το κεφάλι, δεν τον σκότωσαν ποτέ. Παραμένει ζωντανός. Και τα έργα των χεριών του, τα έργα της ψυχής του, τα έργα του πνεύματός του, παραμένουν ζωντανά.